Κύριε, καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπουφανάκια βλέπω. Ναι, κάνει λίγο κρύο απόψε. Δημήτρη, τι λες? Δροσούλα, δροσούλα. Έχει γύρω στους 13 με 14 αυτή τη στιγμή. Το γήπεδο είναι κλειστό. Επειδή είναι μέρα ρεπό και οι προπονήσεις, οι απογευματινές των ομάδων τελείωσαν αρκετά νωρίς σε σχέση με την ώρα 11 και 4 που έχουμε ίδια ώρα, κοινή ώρα που βγαίνουμε στον αέρα, οπότε δεν μπορούσαμε να βγάλουμε ζωντανό από εκεί. Το πρωί όλες οι ομάδες ακύρωσαν τις προπονήσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα ξεκουραστούν μάλλον. Οπότε περιμένουμε το Σαββατοκύριακο που είναι πολύ κρίσιμο, όχι μόνο για την δική μας εθνική ομάδα, για τις περισσότερες από αυτές που πιστεύουν του ομίλου μας ότι θα διεκδικήσουν ένα καλό πλασάρισμα, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έτσι είναι, μια μέρα αυτή ξεκούραση εν ώψη των μεγάλων αγωνιστικών μπασκετικών μαχών. Μιλάμε, θα το πούμε εδώ με τον Βαγγέλη, μιλάμε όχι μόνο για την Ελλάδα, και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν δύσκολο πρόγραμμα. Για να καταλάβετε, αύριο η Σλοβενία παίζει με τη Φιλανδία. Και μετά από αυτό που είδαμε στην πρεμιέρα με 12.500 Φιλανδούς να φωνάζουν μεσογειακά και να έχουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και τις υπόλοιπες ομάδες. Θα ξεκινήσουμε όμως, φαντάζομαι, Κώστα Μαρία, αφού πούμε καλησπέρα και στο Γιάννη Ψαράκη και στο Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε, φαντάζομαι, από τη δική μας ομάδα, έτσι. Από το ρεπορτάζ, Βαγγέλη, ήσασταν και στην πρωινή προπόνηση και πες μας και για το Μάντζαρι. Τι ακριβώς έγινε? Το πρωί ακυρώθηκε η προπόνηση της εθνικής ομάδας. Το απόγευμα μόνο προπονήθηκαν οι διεθνείς στο γήπεδο του αγώνα. Ανησυχήσαμε λίγο όταν είδαμε 20 λεπτά πριν από το τέλος της προπόνησης να αποχωρεί ο Μάντζαρης, συνοδευόμενος από τον γιατρό και τον φυσιοθεραπευτή της Εθνικής, και με ένα αυτοκίνητο της διοργάνωσης να πηγαίνει για ακτινογραφία. Είδαμε το χτυπημένο δάχτυλό του, αλλά τελικά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ακόμη και αν χρειαστεί να μπει νάρθικας στο μικρό δάχτυλο του αριστερού του χεριού, θα δώσει κανονικά το παρόν αύριο, και Δημήτρη, τον χρειαζόμαστε, όσο ποτέ, όπως χρειαζόμαστε όλους τους περιφερειακούς. Για τον εξής απλό λόγο, γιατί η Γαλλία εκεί έχει τη δύναμη πυρός της. Να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Να πούμε καταρχήν ότι ο Ντιό θα αποφασίσει τελευταία στιγμή σήμερα το βράδυ ή αύριο αν θα παίξει, ο Αντουάν Ντιό της πρωταθλήτριας Ισπανίας Βαλένθια. Είναι μια κατάσταση δύσκολη για τον Ντιό, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι σε πιο δύσκολη θέση από εμάς, γιατί έχουν χάσει τον πρώτο αγώνα από τους Φιλανδούς, που δεν είναι μια από τις τρεις ομάδες θεωρητικό φαβορί μαζί με την Ελλάδα, τη Σλοβενία και τη Γαλλία, από τους οποίους χάσανε και έτσι ξεκινάνε με ένα handicap. Άρα λοιπόν η Γαλλία, που έτσι κι αλλιώς είναι δυνατή στα γκάρτ, παρά την απουσία του Τόνι Πάρκερ ή του Μπατίμ, οι οποίοι δεν είναι σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, έχει έναν Ντεκολό, έχει έναν Ερτέλ, υπάρχει ο Ντιό. Και το καμπανάκι έχει χτυπήσει δυνατά πλέον. Έχει χτυπήσει έτσι πάρα πολύ δυνατά. Ακόμη και ο Φουρνιέ ουσιαστικά δεν είναι τριάρι, είναι ένα διάρι. Είναι ένα πολύ γρήγορο και εύστοχο παίκτη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί και αυτό που πρέπει να συζητήσουμε, ότι που θα κρυθεί ένα λοιπόν, ένας τομέας που θα κρίνει το μάτς, είναι η κοντή. Η κοντή τη Γαλλία, θεωρητικά κοντή, γιατί είναι ψηλά παιδιά, τρέχουν, σουτάρουν και γενικά του αρέσει να τρέχουν στον ανοιχτό γήπεδο. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι δεν έχετε παρακολουθήσει ακόμα το ρεπορτάζ που έχουμε στείλει, τόσο από την επίσημη συνέντευξη τύπου της γαλλικής ομάδας, του προπονητή και κάποιων παικτών, όσο και τις δηλώσεις, το ρεπορτάζ των δικών μας και του Κώστα Μίσα και των διεθνών μας. Εγώ, με τίτλους απλώς για να δώσω τροφή για τη συζήτησή μας, με τίτλους να σας πω ότι ο Κολέ στη συνέντευξη που θα παρακολουθήσουν και οι φίλοι τηλεθεατές αποκαλύπτει αρκετά πράγματα και για την τακτική που θα ακολουθήσει η Γαλλία στο αυριανό παιχνίδι, αλλά και στη συνέχεια του τουρνουά εδώ στην πρώτη φάση στον όμιλο του Ελσίνκη, αλλά μας μιλάει και για την προδιετίας πρόταση που είχε από τον Ολυμπιακό και για το γεγονός ότι έχει μετανιώσει που δεν τη δέχτηκε. Λέει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα, ενώ με βάση αυτό που είπε ο Δημήτρης, να προσθέσω για το ρεπορτάζ πάντα που με ρώτησε η Μαρία νωρίτερα, να προσθέσω ότι ο Κολέ εξηγεί πως είναι πάρα πολύ πιθανό να αγωνιστεί ο Αντουάν Ντιό, ενώ ο ίδιος όταν μας μιλάει κρατάει κάποιες αποστάσεις. Προπονήθηκε το βράδυ, αλλά η επίσημη ενημέρωση από τη γαλλική ομάδα είναι ότι θα αποφασίσουν την τελευταία στιγμή. Και αυτό είναι και το ρεπορτάζ από τη γαλλική πλευρά, στα γαλλικά site και σε κάποιους Γάλλους δημοσιογράφους με τους οποίους επικοινώνησα, είναι ότι τελευταία στιγμή, όχι σήμερα, στους αυτούς υποκολλέω ότι μάλλον θα αποφασίσει το Σάββατο η μέρα του αγώνα. Και να εξηγήσουμε ότι ο Ντιό είναι σημαντικός, διότι ένας παίκτης που μπορεί και σκοράρει από μακριά, ίσως θα πάρει και το μεγάλο σουτ που δεν το πήρε χθες ο Ντεκολό, ή μάλλον το πήρε λάθος. Ξέχασα και το Λέο Βέστερμαν, είναι πολύ καλή, πολύ δυνατή ομάδα, αλλά ίσως αυτό που λέμε χθες στη μετάδοση, Βαγγέλη, ίσως λείπει η προσωπικότητα. Θα μου πει κάποιος, ο Ντεκολό δεν είναι προσωπικότητα. Ναι, είναι, αλλά δεν είναι Τόνι Πάρκερ. Ο άνθρωπος ο οποίος έλυνε τα προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Και επειδή βάζει τα θέματα ο Δημήτρης, θέλω και το σχόλιο του Δημήτρη Παπα-Νικολάου, αφού πω πρώτα ότι ο Ντεκολό απαντάει για την τελευταία φάση,
Η εξήγηση που δίνει βεβαίως θα κριθεί από όσους ακούσουν τη συνέντευξη. Απαντάει βεβαίως, όπως και ο Ντιό, για τη ζωή της Γαλλίας μετά την αποχώρηση του Τόνι Πάρκερ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δηλαδή να ακούσουμε και αυτά τα δύο σχόλια που κάνουν. Βαγγέλη, έβγαλε την καλύτερη ατάκα από τον Ντιό. Πρέπει να σου πω. Έχεις παρακολουθήσει, Κώστα, τη συνέντευξη. Ακριβώς. Μετά το elevator. Όχι όμως και οι τηλεθεατές μας. Μετά το elevator. Μάλιστα, δεν τη μεταδώσατε συνεπώς. Και άρα για να κρατάμε το ενδιαφέρον και πριν ρωτήσω τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου κάτι για να τον ακούσουμε, μετά το elevator, ναι, ακριβώς, έχουμε μια καθυστέρηση στην επιστροφή. Να πω λοιπόν ότι ο Ντεκόλο, το τελευταίο μεγάλο και νικητήριο καλάθι που πέτυχε, δεν είναι ακριβώς προαμνημονεύτων χρόνων, αλλά είναι πολύ παλιά, σε ένα μάτς που δεν θα έπρεπε να σκοράρει κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Γιατί είμαστε μαζί το 2009, αυτό είναι προφανώς, στην Πολωνία στο Ευρωμπάσκετ, ένα σουτ που δεν έπρεπε να βάλει. Και εκεί τον λέγαμε Άγιο Ντεκολό. Ακριβώς, διότι προφανώς δεν το είπαν, είτε το είπαν και δεν το κατάλαβε, σε μια εποχή που ο Ντεκολό δεν είχε πάει στην Αμερική, δεν είχε πάει στη ΣΚΑ, ήταν ένα νέο παιδί με προοπτική από τη Σολέ, αμέσως μετά πήγε στη Βαλένθια και μετά πήγε στην Αμερική. Έβαλε ένα σουτ το οποίο του έστειλε κατευθείαν πάνω στην Ισπανία. Λοιπόν, από τότε μπορεί να έχει βάλει ένα-δύο νικητήρια, αλλά σε όχι τόσο κρίσιμα παιχνίδια. Στα κρίσιμα παιχνίδια, όποτε παίρνει πρωτοβουλία είτε με την ομάδα του στην Ευρωλίγκα είτε με την Εθνική Γαλλίας, αστοχεί. Δεν είναι αυτό που λέμε clutch player. Δηλαδή στο Βερολίνο, για παράδειγμα, πρόπερση, πήρε το τελευταίο σουτ, αλλά τον έσωσε. Για τη Φενέρα σώψεται ο Κάλινιτς, που τα πόδια του κόλλησαν στο παρκέ και ο Χριάπα με τα δύο χέρια έκανε το φόλο και έστειλε το μάτς στην παράταση για να κερδίσει η Τσέσκα. Και χθες το βράδυ, για να μην πούμε όλες τις περιπτώσεις της αστοχίας ή των αστοχιών του Ντεκολό σε σουτ στην εκπνοή, στην παράταση, τον ρωτήσαμε τι έγινε, πόσα δευτερόλεπτα έμεναν. Γιατί κοίταξε πρώτα τον Κολέ, μετά κοίταξε το ρολόι και τελικά έκανε airball. Απλώς θέλω να πω. Την απάντηση θα την δείτε και θα την ακούσετε σε λίγο. Θα με την πάσα στον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Απλώς να πω γιατί έχει σημασία αυτό για τη Γαλλία και έχουν γραφτεί πάρα πολλά άρθρα στο γαλλικό τύπο και στον ηλεκτρονικό και στον γραπτό. Ότι είναι πραγματικά μετά από πολλά χρόνια μια μεταβατική ομάδα. Δηλαδή η μεγάλη παλιά παρέα του INSEP, το Ινστιτούτο των Σπορτ Γαλλία, για το οποίο τόσο πολύ μιλάμε στι μεταδόσει, έχει ουσιαστικά αποχωρήσει. Η παρέα ήταν η εξής: ήταν ο Τόνι Πάρκερ, ήταν ο Νικόλα Μπατίν, ήταν ο Μικαέλ Ζελαμπάλ, ήταν ο Φλόραν Πιετρής. Αυτοί οι τέσσερις ήταν η παλιά παρέα μαζί με τον Διάο, που είναι ο μόνος που συνεχίζει από αυτή την παρέα. Ήταν μια παρέα που ήταν από 13-14 χρόνια μαζί μέχρι τα 30 κάτι τους. Αυτή η παρέα αποχώρησε, σύν τις δύο μεγάλες απουσίες που είναι ο Αζινσά και ο Γκομπέρ, οι δύο ψηλοί. Άρα λοιπόν η Γαλλία, έχουμε και εμείς μια τεράστια απουσία τον Αντετοκούμπο, αλλά έχει και η Γαλλία 7 απουσίες, εκ των οποίων οι 4-5 είναι η παλιά παρέα, οι προσωπικότητες, οι άνθρωποι που είχαν τεράστια συμβόλαια στη ζωή τους, είχαν πετύχει, αλλά δεν θέλανε που δεν είναι να χάσουν την παλιοπαρέα που ήταν από τα γυμνασιακά τους χρόνια μαζί στο Ινστιτούτο Σπορ και θέλανε τα καλοκαίρια να βρίσκονται. Λοιπόν, φτάνουμε στο ερώτημα για τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου για να τον ακούσουμε, να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε λίγο ακόμα, γιατί πρέπει να κλείσουμε τη σύνδεση από το Ελσίνκι. Κατά πάσα πιθανότητα, ο Ντιό θα είναι ετοιμοπόλεμος αύριο. Αυτό, Δημήτρη Παπα-Νικολάου, βοηθάει τη γαλλική ομάδα και τον Κολέ ή τους μπερδεύει λίγο? Έχουν, θυμίζω, τον Ερτέλ και τον Ντεκολό πάντα στο αρχικό σχήμα, συν το Φουρνιέ που τον θεωρούμε και αυτόν γκάρ, γιατί κλασικό τριάρι δεν έχουν. Και από πίσω έχουν να έρχονται ο Έντουιν Τζάκσον και ο Λέο Βέστερμαν. Τώρα θα προσθεθεί και ο Αντουάν Ντιό. Καλό ή κακό, κατά την άποψή σου, γιατί πλέον δεν είσαι μόνο πρώην παίκτης, είσαι και νυν προπονητής. Είναι, εντάξει, τώρα το 6 γκάρ δηλαδή. Ναι, χωρίς κλασικό τριάρι. Άκουσα και τον προπονητή μας, τον κύριο Μίτσα, στην ανάλυση του για το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ομάδα που είναι πηδάνε όλοι σαν τρελή. Ακόμα εξακολουθούν να είναι δυνατοί στα rebound και έχουμε δείξει και εμείς αδυναμία. Έτσι, από το τουρνουά Ακρόπολης τουλάχιστον παρακολούθησα. Αν και έχει άλλο κίνητρο το επίσημο παιχνίδι, άλλο τα φιλικά. Και δεν λογίζεται η Ισλανδία μέσα σε αυτήν την εξίσωση με τόσο χαμηλό ύψος. Νομίζω ότι θα τους βοηθήσει. Θα τον μπερδέψει τον Κολέ στο rotation η επιστροφή του Ντιό ή όχι? Δηλαδή θα αναγκαστεί να παίξει με 9 με 10 παίκτες ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει από την απάντηση που περιμένω να ακούσω είναι πώς πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε εμείς. Γιατί είναι μια ομάδα που πηγαίνει σε υψηλό ρυθμό πάντα. Η γαλλική ομάδα δίνει έμφαση στην επίθεση περισσότερο από ό,τι στην άμυνα. Το είδαμε και χθες με αποτέλεσμα να ιτηθεί κιόλας. Ένας παίκτης που έρχεται συνήθως μετά από ήττα και δεν έχει παίξει, έρχεται με καλύτερη ψυχολογία, ότι κάτι θα προσθέσει.
Είναι δύσκολο να έρθει ένας καλός παίκτης, ακόμα και αν είναι από το NBA, από μια ομάδα που είναι δομημένη από κάποιες νίκες συνεχόμενες. Οπότε αυτός έρχεται με καλή ψυχολογία, σου λέει: έρχομαι να βοηθήσω. Χάσανε χωρίς εμένα, με εμένα θα κερδίσουν. Λοιπόν, είναι πιο δύσκολο για τους υπόλοιπους που είναι στη θέση του. Αλλά ένα τουρνουά τώρα που είναι μεγάλο. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, λοιπόν. Λοιπόν, τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Η ελληνική ομάδα ανέκαθεν και με τη Γαλλία που είχαμε ένα μεγάλο σέρι νικών πολλά χρόνια με αποκορύφωμα τότε το τρίποντο του Δημήτρη, του Διαμαντίδη. Του Διαμαντίδη το 2005. Ναι, είναι, και κυρίως τώρα που έχουν χάσει από τη Φιλανδία, είναι να ελέγξουμε το ρυθμό μέχρι τα τελευταία 5-6 λεπτά. Τώρα με τα rebound, με μυαλωμένα, εκεί βασίζεται η Ελλάδα, πάντα κερδίζει τη Γαλλία, όχι στα σωματικά προσόντα. Αυτοί πηδάνε, τρέχουν 40 λεπτά. Συνήθως έτσι παίζουν, αλλά δεν αλλάζουν κάτι. Και το 2005, τώρα που λέμε, εκτός από αυτό που πήραμε εμείς, δώσαν και αυτοί, έτσι. Αλλιώς δεν θα γινόταν τίποτα. Είναι αυτό που λέμε ότι σταματάνε συνήθως οι Γάλλοι, πάσχουν λίγο στο μυαλό και αυτό είναι η δύναμη η δικιά μας. Το DNA, το μυαλό υπάρχει, έχει περάσει το DNA. Και αυτό είναι που πρέπει να χρησιμοποιούμε, έτσι. Αν φτάσουμε λοιπόν στα τελευταία 5-6 λεπτά ελέγχοντας το ρυθμό. Στο χθεσινό παιχνίδι, Δημήτρη, το διέκρινες αυτό. Έχασαν δηλαδή και χθες με το γαλλικό τρόπο που λέμε. Ναι, δεν είναι. Για δεν να μην κάνουμε άλλο χαρακτηρισμό. Κοιτάξτε, γενικά οι ομάδες που έχουν πολλά αθλητικά προσόντα βασίζονται εκεί περισσότερο. Είναι και στη φύση αυτό, έτσι. Και στους παίχτες ξεχωριστά. Παρά δεν θα δεις, σπάνια θα δεις σκεπτόμενο αθλητή με τεράστια αθλητικά προσόντα. Και όσοι ήταν σκεπτόμενοι, τους ξέρουμε όλοι. Kobe Bryant, Michael Jordan κτλ. Λοιπόν, συνήθως ισχύει το ένα ή το άλλο. Γενικά, όσοι βασίζονται στα αθλητικά τους προσόντα, βασίζονται πάρα πολύ περισσότερο εκεί και δεν μπορούν να βάλουν εύκολα το μυαλό να δουλέψει εκεί. Υπερτερούμε και έτσι τους κερδίζουμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα έχουν χάσει και αυτοί από την πρεμιέρα από τη Φιλανδία, οπότε θα μεγαλώσει πολύ το άγχος τους αν φτάσουμε στο τέλος καλά. Έτσι, μακάρι να κερδίζαμε και με διαφορά, αλλά λέμε τώρα τα συμβατικά, τα πιο normal, έτσι. Τη λογική. Λοιπόν, να ελέγξουμε τα rebound, πρέπει να βοηθήσουν όλοι στα rebound και τα ψηλαγκάρ, γι' αυτό και ο μάντζερ είναι σημαντικό. Να είναι καλά το παιδί που χτύπησε το δάχτυλό του. Γιατί είχαμε σε αυτό πρόβλημα. Επίσης, στο τουρνουά Ακρόπολης, δύο παιχνίδια που είδα, αν και είπαμε πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο τα φιλικά, δεν χρησιμοποιούσαμε καθόλου τα φάουλ να σταματήσουμε το transition του αντιπάλου. Είναι σημαντικό αυτό, γι' αυτό χρειάζονται και 12 παίκτες. Το έκανε μόνο ο Θανάσης πες. Ναι, ο Θανάσης εντάξει, αλλάζει το ρυθμό, είναι πολύ καλό όταν χάνει ομάδα, είναι ο κατάλληλος παίκτης που μπορεί να σου αλλάξει το ρυθμό. Ή όταν κάτι δεν πάει καλά. Επειδή είναι σημαντικό αυτό που συζητάτε τώρα για το Θανάση Αντετοκούμπο, και εγώ και ο Δημήτρης ακούσαμε σήμερα τους Γάλλους συναδελφούς όταν ήρθαν στην μεικτή ζώνη μετά την προπόνηση της εθνικής ομάδας να ρωτάνε για συγκεκριμένους παίκτες. Δεν ξέρω πώς είχαν κολλήσει με δύο ονόματα, αλλά ρωτούσαν για τον Καλάθη και για το Θανάση Αντετοκούμπο. Ίσως γιατί ο Θανάσης πλησιάζει με τα αθλητικά του προσόντα και προσομοιάζει με τους δικούς τους παίκτες. Και πάνω σε αυτό είναι μια καλή πάσα, γιατί θέλω να πω απλώς δύο-τρία πράγματα από τη δικιά μου την πλευρά, γιατί παρακολουθώ χρόνια τους Γάλλους. Να πούμε και άλλα δύο-τρία στοιχεία για τους Γάλλους. Το πρώτο είναι η αθλητικότητα όλης της ομάδας, όπου όλοι θα πάνε στο rebound, όλοι θα διεκδικήσουν μια δεύτερη και μια τρίτη ευκαιρία και μια επιπλέον κατοχή για τη γαλλική ομάδα, και αυτό η ελληνική ομάδα θα πρέπει να το δουλέψει. Ακόμη και ο Μπορίς Ντιάο. Ακόμη γι' αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω, ότι ο Μπορίς Ντιάο πια στα 35 του χρόνια και χωρίς ομάδα πια μετά από 14 χρόνια στο NBA, είναι το μυαλό, η ψυχή και η προσωπικότητα αυτής της ομάδας. Δηλαδή, η μπάλα θα ακουμπήσει σε κάθε δύσκολη στιγμή σε αυτόν, σε όποια θέση και να βρει εκείνη τη στιγμή στο γήπεδο, ή στο 4 ή στο 5, στο οποίο ανεβαίνει πολλές φορές λόγω ηλικίας, ελαττωμένη ταχύτητα και κιλών. Η μπάλα θα ακουμπήσει σε αυτόν, είναι ένας playmaker ρακέτας και όχι μόνο λόγω ικανότητων, γιατί στην Γαλλία το λένε ο άνθρωπος με τη γλυκιά πάσα. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος από τον οποίο θα περάσουν και αυτός θα προσπαθήσει να τους ξεκολλήσει τη δύσκολη στιγμή. Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι ένα κλειστό παιχνίδι νομίζω ότι μας βολεύει 100%. Όχι μόνο διότι στο σετ παιχνίδι είμαστε πιο διαβασμένοι από αυτούς και ίσως πιο σκεπτόμενοι από αυτούς μπασκετικά. Γιατί δεν είμαστε. Στο μισό γήπεδο δεν παίζουμε τόσο καλά. Έτσι, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα από αυτούς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτό που φάνηκε και χθες είναι ότι με την απουσία της παλιάς φρουράς, μόνο ο Ντιαό μπορεί να σκεφτεί με καθαρό μυαλό εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω ότι το πρόβλημα της Γαλλίας στα κλειστά παιχνίδια είναι το καθαρό μυαλό. Να το πω διαφορετικά αυτό που λέει ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και θα μας το σχολιάσετε κι εσείς. Λέει ότι δεν έχουν τον ηγέτη που θα κάνει το βήμα μπροστά. Είπαμε ο Ντεκολό δεν μπορεί να βάλει τα νικητήρια καταρχάς. Και ελπίζουμε να μην μας διαψεύσει αύριο και να μην χρειαστεί να πάρει το τελευταίο σουτ. Ο μόνος ηγέτης, αυτό εξηγούμε στον κόσμο, ο μόνος ηγέτης είναι ένας 35χρονος άνθρωπος, ο οποίος από πλευράς φυσικής κατάστασης έχει μείνει πίσω. Δουλεύει εκπληκτικά το μυαλό του, η οξυδέρκειά του και η ψυχολογία του. Αλλά μέχρι εκεί. Και είδαμε ότι σε κρίσιμη επίθεση χθες, όταν πεζόταν το μάτς στην παράταση, του έδωσαν την μπάλα. Έχασε το lay-up. Έκανε και τρίποντα, έχασε το lay-up, πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound και σκόραρε και έμεινε ζωντανή στα τελευταία δευτερόλεπτα η Γαλλία. Δεν έχουν ηγέτη.
Και επίσης δεν έχουν μεγάλη δύναμη στους ψηλούς. Ο Δημήτρης Παπανικολάου συμφωνεί με αυτή τη διαπίστωση ότι μπορούμε να χτυπήσουμε κοντά στο καλάθι εάν ο Μπουρούσης είναι σε καλή κατάσταση. Εάν έρθουν από πίσω να βοηθήσουν και ο Παπαγιάννης και αν χρειαστεί και ο Μπόγρης το 5, αλλά ασφαλώς και περισσότερο τα τεσσάρια μας με το καλό ποστάρισμα. Ναι, εντάξει, είναι, το τουρνά είναι μεγάλο. Έτσι, χρειάζεται μια, η ίδια ψυχολογία. Δεν είναι εύκολο να γίνει και στην Ελλάδα. Έτσι, αυτό δεν υπάρχει ποτέ. Αλλά χρειάζεται μια ευθεία γραμμή στην ψυχολογία. Και αλλά να σα πω να πάω σε ένα άσχημο σενάριο. Ακόμα και ήταν άρθια και είναι το πιο σημαντικό πράγμα από απ' όλα αυτή τη συγκεκριμένη εθνική. Έτσι, είναι πώς θα το διαχειριστεί. Το 2005 διαχειρίστηκε από τη Σλοβενία η ΙΤΑ και εύκολα κιόλα και έφτασε μάλλον στο χρυσό. Ένα άλλο τυχαίο στην περίοδο με εμά που ήμουν και εγώ με τον κύριο Τρινκέρι, χάσαμε την Ιταλία και διαλύθηκαν όλα. Λοιπόν, θέλει ηρεμία γενικά. Μακάρι να μην έρθει ποτέ η ΙΤΑ, αλλά σε περίπτωση που θα έρθει, θέλει ηρεμία. Έτσι. Η ομάδα θέλει όλη στήριξη γύρω-γύρω. Πλέον υπάρχει... Και με αυτό θα κλείσουμε κι εμείς. Υπάρχει τεχνολογία που. Με αυτό θα κλείσουμε κι εμείς. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη. Ναι. Με τη διαχείριση των συναισθημάτων. Αυτό λέει ο Δημήτρης Παπανικολάου. Είτε έρθει η νίκη αύριο, είτε έρθει η ΙΤΑ. Γιατί έχουμε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, επίσης κομικής σημασίας, με τη Σλοβενία. Την Κυριακή. Θα είναι πολύ σημαντική η διαχείριση συναισθημάτων, συμφωνώ απολύτως, και μέσα στο παιχνίδι, όπου αυτό λέγαμε το σύνολο ότι οι Γάλλοι στερούν φέτος πια στη διαχείριση συναισθημάτων, γιατί έχει φύγει η παλιά φρουράκι, είναι τα νέα τα παιδιά. Είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία. Αν είχαμε και 7 μέρες παραπάνω να προετοιμαστούμε από τη μέρα που ανακοίνωσε ο Γιάννης ότι δεν θα παίξει στο Ευρωμπάσκετ. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει ό,τι και να γίνει στο ματς να το ξεχάσουμε αμέσως μετά, διότι Κυριακή απόγευμα είναι Σλοβενία, όπου δεν ξέρουμε τι θα έχει γίνει. Θυμίζω αύριο το βράδυ σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι Φιλανδία-Σλοβενία, μια εξαιρετική ομάδα η Φιλανδία. Επίσης πολύ καλή ομάδα η Σλοβενία με 3 superstar, έτσι. Και εκεί θα κριθούν πολλά και για το πλασάρισμα των ομάδων. Αν συμφωνήσουμε ότι η Ισλανδία και η Πολωνία φαίνονται αυτή τη στιγμή ότι είναι οι πιο αδύναμες του ομίλου, όλες οι άλλες θέσεις, στην κυριολεξία όλες οι υπόλοιπες θέσεις, παίζονται. Λοιπόν, αν δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, νομίζω να κλείσουμε με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Αυτό που είπες τώρα, μου ήρθε στο μυαλό το εξής. Βλέποντας και τα άλλα αποτελέσματα που τα συζητήσαμε από χθες, δηλαδή με Γεωργία, τα αποτελέσματα, τα ανάποδα κτλ., παραλίγο ήττες μεγάλων, νομίζω ότι θα είναι το Ευρωμπάσκετ των θαυμάτων. Των αγωνιστικών θαυμάτων. Άρα λοιπόν, βεβαίως πρέπει να πηγαίνουμε καλά και να έχουμε νίκες για να παίζουμε με θεωρητικά υποδέστερους, αλλά δεν ξέρεις πια που θα σε πάνε διασταυρώσεις. Μάλιστα. Κύριε, να σε ευχαριστήσουμε. Έχουμε πολλά ερωτήματα, αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο. Εμείς. Θα τα συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση στους φίλους, τους απεσταλμένους της ΕΡΤ, στον Δημήτρη και στον Βαγγέλη.